Αποφασισμένοι να διαφυλάξουν τις περιουσίες τους απέναντι σε διαρρήκτες που το τελευταίο διάστημα δρούν στην περιοχή ανενόχλητοι, είναι οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Προβατά στο Δήμο Σερών. Τα κρούσματα διαρρήξεων και κλοπών τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί, με τον πρόεδρο του χωριού Γιώργο Νικήτα να τονίζει πως θα πρέπει να συγκροτηθεί μια ομάδα κατοίκων, η οποία σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία θα αναλάβει τη φύλαξη του χωριού. Κατά διαστήματα μπαίνουν σε διάφορα σπίτια. Προχθές μάλιστα μπήκανε σε ένα σπίτι ενός συγχωριανού μου εδώ, που σημαίνει ότι το πράγμα παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις πλέον. Τώρα, η αστυνομία, θα μου πείτε, κάνει ό,τι μπορεί. Από τη δική μου πλευρά βλέπω, αλλά δεν μπορεί να φυλάει του καθενός την περιουσία. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, μεγάλος ο νομός. Οι άνθρωποι με το λίγο δυναμικό που έχουν κάνουν ό,τι μπορούν, πραγματικά κάνουν ό,τι μπορούν. Το θέμα είναι ότι πρέπει κάτι και εμείς να κάνουμε σαν τοπική εδώ. Και ως πρόεδρος του Προβατά, παρακαλώ τους συγχωριανούς μου να συστήσουμε μια ομάδα, κάτι να κάνει για αυτό το πράγμα, γιατί σήμερα ήταν σε μένα. Προχθές ήταν σε κάποιον συγχωριανό μου. Πριν από λίγες ημέρες επίσης σε κάποιον άλλον. Το πράγμα έχει κάποια συνέχεια. Κάποια στιγμή μπορεί να είναι του καθενός το σπίτι του συγχωριανού μου. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούνε πλέον σοβαρά. Γιατί έχω κάνει κάποιες προσπάθειες να συγκροτήσουμε κάποια ομάδα η οποία θα έχει μια μερική προειδοποιητική φύλαξη εκεί πέρα εν μέρη, ας πούμε, προκειμένου να ειδοποιεί την ασφάλεια κτλ. Δεν βρήκε ανταπόκριση. Πρέπει όμως κάτι να κάνουμε, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Το βλέπουν πολύ σοβαρό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο να το βλέπουν σαν σοβαρό θέμα, το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρουν και θέση, να συστήσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει το ρόλο της φύλαξης. Έτσι ώστε να αναπληρώνει αυτό. Το κενό που υπάρχει. Να αναπληρώνει το κενό που υπάρχει από την αστυνομική διεύθυνση, η οποία, επαναλαμβάνω, κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί να φυλάει το σπίτι μας, γιατί το κακό αρχίζει να παραγίνεται. Ό,τι γίνεται στον Προβατά γίνεται και στα υπόλοιπα τα χωριά. Δεν είναι τοπικό φαινόμενο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια δύναμη τεράστια για να μπορεί να μας φυλάει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, όπως το γνωρίζουμε, υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Και βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι όσο αυτή η κακή οικονομική κατάσταση διαιωνίζεται στη χώρα μας, άλλο τόσο θα επαυξάνονται αυτά τα κρούσματα.